9 συγκεκριμένα που ανέλαβε η κυβέρνηση Αντώνη Σαμαρά και με λαϊκισμό και πολύ κακή αντιπολίτευση τη φέρνει τη χώρα στο 0,5% και ουσιαστικά σε υποσκάπτουν και σε ρίχνουν υπό την πρόφαση της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας, που τώρα όλα τα κυβερνητικά στελέχη λένε για ολοκλήρωση τετραετής και ότι δεν είναι σωστό και θεμητό μια αντιπολίτευση να μιλάει για το να μην κλείσει ο εκλογικός κύκλος. Αυτό από μόνο του δείχνει μια διαφορά στη φιλοσοφία, στις ηθικές αρχές και στον τρόπο αντιμετώπισης των πραγμάτων. Είναι η λύση όμως, είναι η λύση οι εκλογές, όταν υπάρχουν δεσμεύσεις οι οποίες έχουν ψηφιστεί? Και με ειλικρίνεια, εγώ άκουσα τον κύριο Τσακαλώτο να λέει: κοιτάξτε, να δείτε, μη λαϊκίζουμε. Και τον κύριο Βούτση. Χθες τον ο κύριο Βούτση ήταν ακόμα πιο ξεκάθαρο. Τι διαφορετικό θα κάνουμε, κύριε Παπαδάκη, για να μην μακρύλογω. Ακούστε, έχει αποφασίσει ο κύριο Τσακαλώτο, το είπε ειλικρινώ και δημοσίω, ότι υπερφορολογεί αγρίως τη μέσα τάξη. Εμεί αντιθέτω, πάση θυσία, θα μειώσουμε τη φορολογία για τα χαμηλά εισοδήματα και για τη μεσαία τάξη. Σε επενδύσει που. Και από πού θα βρείτε τα εισοδήματα που κάνετε εισοδήματα? Κάνετε ότι μία υπογράφει ο κ. Τσακαλώτος και η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα. Εμείς μακάρι να το κάνετε. Θέλουμε να τις τρέξουμε τις μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις, γιατί ξέρετε όλοι σας πλέον ότι ο μοναδικός τρόπος να δημιουργηθούν ποιοτικές θέσεις εργασίας είναι αυτός. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Άρα δεν υπάρχει μαγική λύση, κύριε Ραβανέ. Υπάρχει μια πραγματικότητα. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να λέει 4% τον άξονα του Σαββατοκύριακο και Θεσσαλονίκη και στην Καρδίτσα χθες. 4% ανάπτυξη 600.000 θέσεις εργασίας. Δεν είναι λίγο το τοπικό αυτό σε μια κατάσταση όπως είναι η σημερινή? Θα σας πω γιατί δεν είναι τοπικό. Πώς μπορεί να αλλάξει αυτό το δραμάτιο? Κύριε Ραβανέ, είμαστε μόνο. 4% δεν έχουν χώρες. Θα σας πω. Η Ιρλανδία έφτασε στο 7, στο 8, στο 9%. Συγκεκριμένες πολιτικές. Κύριε Ραβανέ, είμαστε μόνο το 2%. Θα σας πω, θα σας απαντήσω. Είμαστε μόνο, κύριοι και κυρία, το 2% του ΑΕΠ της Ευρώπης. Είμαστε μια πολύ μικρή οικονομία. Αυτό σημαίνει υπολογισμένο όχι από ένα γιατρό ορθοπαιδικό, από τεχνοκράτες, οικονομολόγους. Ότι με 4-6 μεγάλες επενδύσεις το πρόσημο αυτό αλλάζει. Είναι λοιπόν όριμη και έτοιμη η χώρα να φεθεί σε ένα κύμα προς το παρούς μεταρρυθμιστικού ρεύματος, να παράξει νέες θέσεις εργασίας. Αυτό είναι αντίκειται στην ιδεολογία του ΣΥΡΙΖΑ. Στην ιδρυτική του διακήρυξη που δεν την έχουν αλλάξει, είναι ενάντια σε αυτό. Είναι κρατιστές με την έννοια ενός υδροκέφαλου μεγάλου κράτους και διορισμού. Θέλω να πάω στον κύριο Βέτα. Είναι φιλοσοφικά και ιδεολογικά η διαφορά μας αυτή. Εμείς, πάση θυσία μιας φορολογίας, ο ΣΥΡΙΖΑ, κρατισμός και διόγκωση του κράτους με ημετέρους το βλέπουμε παντού. Παρ' όλα αυτά, κύριε θα απαντήσετε ταυτόχρονα. Ό,τι σας είπανε, το κάνατε. Ό,τι και αν είπαν οι δανειστές, κύριε Βέτα, το κάνατε. Σε πολλά σημεία ξεχάσατε ότι είσαστε και αριστεροί. Και αν είσαστε ειλικρινείς, θα το ομολογήσετε κι εσείς. Γιατί πολλά από αυτά που είπατε ότι υποχρεωθήκατε να ψηφίσετε δεν έχουν σχέση με την αριστερή σας ιδεολογία. Ωραία. Έτσι. Άρα, γιατί να έχει εμπιστοσύνη ο κόσμος σε μια κυβέρνηση με αριστερό πρόστιμο, η οποία με διαφορετικές υποσχέσεις ξεκίνησε και κατέληξε να πάρει πολύ σκληρά μέτρα, τα οποία όντως εξαφάνισαν τη μεσαία τάξη, Τσακαλώτος, δεν το είπα εγώ, όντως έχουν συμπιέσει τα εισοδήματα προς τα κάτω. Τα στοιχεία που δείχνουμε κάθε μέρα. Όντως με την υπερφορολόγηση κάνει τον κόσμο να μην μπορεί να συνέλθει. Απαντός προς την συνεισφορά προς την ευθύνη της αριστεράς για την συνταγματική αναθεώρηση. Δεν ξέρω τι λέει ο κύριος Κικίλιας. Εγώ ξέρω το άλλο. Ότι ο κύριος Τσίπρας σήμερα καταθέτει πρόταση αλλαγής εκλογικού νόμου, κατέθεσε. Ο κύριος Τσίπρας σήμερα μιλάει για όλα αυτά τα πράγματα, για το σπάσιμο της Β' Αθηνών, ανασυζητήσουμε και όλα αυτά τα θέματα. Μήπως φοβόσαστε τις εκλογές και το κάνετε αυτό? Καθόλου. Θέλετε ένα σύστημα της αναλογικής? Κύριε Παπαδάκη, η ιστορία δεν θα γράψει, φοβήθηκε ο Τσίπρας. Η ιστορία θα γράψει αυτή η κυβέρνηση υλοποιεί αυτά τα πράγματα. Και απλή αναλογική και σπάσιμο Β' Αθηνών. Και ανοίγεται μεγάλη κουβέντα, αν θέλετε, για τη μείωση των βουλευτών και για τα υπόλοιπα προγράμματα των βουλευτών. Και για την κατάργηση των νόμων περί τήρησης υπουργών. Αυτή είναι η κυβέρνηση. Πάμε λοιπόν στην πάνω σε αυτό. Γιατί λοιπόν αυτά δεν γινόταν στην αρχή της τετραετίας? Ας πάρουμε λοιπόν το σενάριο ότι το πρώτο οχτάμηνο η χώρα ήταν προσυλλημένη να βγει από το. Να τελειώσει η ιστορία, χρεοκοπία ή μη χρεοκοπία, κρέξει τη μη κρέξει. Κατηγορήστε μας ότι το υλοποιούμε στο τέλος της τετραετίας μας. Και λέει κάποιος κατηγορήστε μας. Πιστεύετε, ότι το 2015 υπήρχε χρόνο στον ΣΥΡΙΖΑ πολιτικός για να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση? Και εγώ ήταν ο τόπος εκείνη τη στιγμή. Συνεχίζω λοιπόν την απάντησή μου. Δεν λέω στην αρχή του 2015. Είπα ότι
Όταν τελείωνε η συζήτηση, γκρέξε την γκρέξη. Τελείωνε. Δεν είμαστε μόνοι μας στο σπίτι. Στο ελληνικό κοινοβούλιο υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις, πολιτικά κόμματα. Οριμάζουν τα πράγματα, συζητούν προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, προτάσεις κυρίες Γαλληματά, υιοθετούμε, δεν υιοθετούμε. Το καλοκαίρι του 2016 ψηφίστηκε ο εκλογικός νόμος. Πείτε μας λοιπόν ότι χρεώστε μας την καθυστέρηση ενός έτους στη συνολική καθυστέρηση 70 ετών της χώρας. Βάλτε μα την καθυστέρηση. Δεν το κάνω αυτό. Δεν το κάνω. Δεν το κάνω. Δεν το κάνω. Έχω όμω ξέρετε να πω για τον κύριο Κυκλιακάτη. Πα στη θυσία. Κρατώ τη λέξη. Προφανώ έχει δίκιο ο κύριο Κυκλιακάτη. Έλαβε και η κυβέρνηση του κύριου Σαμαρά ένα πολύ μεγάλο βάρο. Ποια διαφορά. Ότι τα βάρη που ανέλαβε ο κύριο Σαμαρά τα έχει δημιουργήσει ο ίδιο για τη χώρα. Τα μνημόνια. Έτσι θα λέμε μεθαύριο κύριο Χώρα στα ελλείμματα και στο χρέο ήρθα το Σαμαρά, ήρθα το Βενιζέλο, ήρθα το Καραμαλή. Θα σας απαντήσει ότι ήρθαν από το Βαρουφάκι. Τα αφήσαν. Ότι ήρθανε από εσάς. Το 15-420 δις δημόσιο χρέο ήρθαν το Βαρουφάκι. Ξέρετε όμως, μιλάμε για τους αριθμούς και ξεχνάμε την κοινωνία. Εγώ θα ήθελα κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή να σταματήσουμε να μιλάμε για αυτό. Εγώ και κλείνω την κουβέντα μου. Λέω ότι στο μνημόνιο μέσα δεν μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα. Έξω από το μνημόνιο και μετά τις 20 Αυγούστου να συζητήσουμε πολλά. Είπε ο κ. Κικίλιας για το 4%. Κύριε Παδάκη, οι μελέτες οι οποίες λένε για παράδειγμα αύξηση 1% του ΕΠ παράγουν 50.000 θέσεις εργασίας είναι σοβαρές μελέτες. Τις αποδέχονται όλοι οι φορείς. Προσέξτε όμως, κύριε Ραβανέ, αυτό αφορούσε μια Ελλάδα παραγωγική. Όχι μια Ελλάδα στην οποία είχε διαλυθεί ο παραγωγικός ιστός το 25% επιχειρήσεων. Στην παρούσα φάση όμως, άρα... και βλέποντας και τον οδηγό της εκπομπής εδώ, σοκ από αύξηση απλήρωτων φόρων και κατασχέσεων αυτό... για χρέη στην εφορία. Το είπατε και νωρίτερα. Χίλιες περίπου κατασχέσεις την ημέρα. Δεν μπορεί να πληρώσει ο πολίτης, κύριε Ραβανέ. Λοιπόν, τι δεν μπορεί να πληρώσει. Αν δεν μπορεί όμως. Προσέξτε. Εάν δεν μπορεί να πληρώσει. Δεν μπορείς να υπερηπανεύεσαι για το πλεόνασμα. Δεν μπορείς από τη μία να παραδέχεις ότι δεν μπορεί να πληρώσει. Κανείς... Δεν είναι μπαταχτής αυτό. Δεν υπερηφανεύεται. Λέει όμως. Πώς, εγώ τριαμολογήσατε για το πλεόνασμα. Δεν υπερηφανεύεται. Λέει όμως το εξής. Δυστυχώς πρέπει σήμερα να τηρήσεις τη συμφωνία για να μπορέσεις να έχεις τα χέρια σου ελεύθερα αύριο. Αυτό είναι. Είναι το τίμημα του ελληνικού το πληρώνει ο ελληνικός λαός. Αυτός δίνει το δικαίωμα στον εαυτό του. Το αύριο να ελευθερωθεί αύριο και να παράξει. Υπάρχουν σενάρια ότι μετά από την έξοδο από τα μνημόνια. Θα πρέπει να αρχίσει η συζήτηση για το χρέος. Για το χρέος, είναι το βασικό. Και θα μας πούνε, θέλεις ρύθμιση για το χρέος ή θα έχεις μια προληπτική γραμμή στήριξης ή θα έχεις παράταση του μνημονίου και θα σου κάνω και ελάφρυση ή θα σου κάνω ελάφρυση χρέους ανάλογα με την πορεία των εσόδων σου. Ναι. Ανάλογα το πώς θα ακολουθεί την έτσι. Πολιτική, γιατί και ο Σεντένο είπε να μείνουν πιστέ, είναι πρόεδρος του Eurogroup, να μείνει η χώρα πιστή στις μεταρρυθμίσεις. Ποιες μεταρρυθμίσεις. Και εννοεί πια η υλοποίηση του ψηφιστέν των μέτρων. Και να μην εξοικείλει πάλι και να μην, επιστρέψει η χώρα σε μη βιώσιμες πολιτικές. Εγώ εκτιμώ την ειλικρίνεια των ανθρώπων, έστω και αν. Όχι, είναι σκληρή και κύριος, διαφωνώ με, με το περιεχόμενο. Αλλά πολλά στελέχη. Προσέξτε, πολλά στελέχη του κόμματός σας λένε και ποιος σας είπε ότι θα εφαρμοστεί η μείωση των συντάξεων. Το έχουμε ακούσει αυτό, Γιώργο Ρωμανιά. Το λέει ο νόμος. Τι θα πει ποιος. Όχι, όχι, άλλο λέω. Λέμε ότι πολλά στελέχη. Ότι λένε δεν θα εφαρμοστούν οι μειώσεις. Δεν θα εφαρμοστούν. Κύριε Παδάκη, οι μεταρρυθμίσεις για τις οποίες κάναμε κουβέντα. Κάποιες από τις μεταρρυθμίσεις είναι σοβαρές μεταρρυθμίσεις. Προφανώς η αλλαγή του δημοσίου. Η αλλαγή του δημοσίου, η οποία δεν μπορεί να υλοποιηθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου, είναι σημαντική. Είναι επανάσταση για τη χώρα. Είναι επανάσταση για τη χώρα. Προσέξτε, το κτηματολόγιο είναι επανάσταση για τη χώρα. Ναι, οι δασικοί χάρτες ήταν επανάσταση για τη χώρα. Να σας πω κάτι, κύριε Βέτα. 70 χρόνια μετά θα πάω στον κύριο Κικίλια. Να σας πω κάτι. Εγώ θέλω και μεταρρύθμιση που θα φανεί και θα ανακουφίσει τον πολίτη. Ένα παράδειγμα. Κακώς 385.000 Έλληνες έχουν ανασφάλιση το αυτοκίνητό τους. Τσάκα τσάκα φτιάξατε μια πλατφόρμα, τους βρήκατε και τους λέτε αν δεν πληρώσεις μέχρι αύριο θα φας πρόστιμο. Καλά κάνουν, γιατί θα πρέπει... Η ΑΔΕ το κάνει αυτό. Προσέξτε, ναι. Είναι μια για το οικογενειακό επίδομα, γιατί δεν έχετε, την εκείνη δικαιούχη. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Έχω δίκιο. Έχετε δίκιο σε αυτό. Για το φοιτητικό επίδομα που τελειώνει το ακαδημαϊκό έτος. Να μην το παραδεχθώ. Για τις 220.000 συντάξεις. Για τα προνοιακά που έχει υποσχεθεί η κυρία Φωτίου, που είναι σε άλλο κανάλι. Και σε παρακαλώ, Δημήτρη, ρώτησε την. Κάθε μήνα. Είχε δεσμευτεί εδώ ότι θα δίνονται κάθε μήνα τα προνοιακά επιδόματα. Αυτό. Και ότι θα δίνονται από τον. Θα δίνονται από τον ΟΠΕΚΑ, έτσι, από τον νέο ΓΑΠ. Από και όχι από τους Δήμους. Νέο φορέα. Γιατί λοιπόν, τώρα συστάθηκε. Έχει τώρα. Τώρα συστάθηκε. Ενάμιση μήνα, κύριε Παδάκη. Που ήταν ο κύριος Μπακαλέξης. Έτσι. Όχι, ο ΟΠΕΚΑ τώρα έχει συστάθηκε. Ναι, από πριν δημιουργήθηκε.
Κύριε Βέτα, αυτή είναι η καθημερινότητα του πολίτη. Έτσι, αυτή είναι η καθημερινότητα του πολίτη. Έχετε δίκιο και εσύ το συγγνώμη γι' αυτό, αλλά. Οι κυβερνήσεις κρίνονται από την καθημερινότητα. Όχι από τα μεγάλα λόγια. Νέοι οργανισμοί πλέον δημιουργούνται άλλα πράγματα στο κομμάτι του χρονιάκου. Επιδίστηκε και από μια περιοχή. Αλλά κύριε και κύριε, με ερώτηση για να απαντήσετε και ξέρετε. Και εσείς θα κρυθείτε. Όπως κρύθηκε και η Νέα Δημοκρατία. Και εσείς θα κρυθείτε από την καθημερινότητα των πολιτών. Θα απαντήσω αυτό να μην το πω. Δηλαδή, ξέρετε κάτι. Θα τα βρείτε μπροστά σα όλα αυτά. Και όλα αυτά θέλουν αλλαγή για να φανεί ο πολίτης ότι κάνει θυσίες, αλλά όταν είναι να πάρει και ένα φράγκο, ένα ευρώ, μακριά το φράγκο, μην του βγάζουμε και την πίστη. Λοιπόν, επειδή θέλαμε συγκεκριμένος και μιλήσαμε για μείωση φορολογίας και είναι θεμητό να αναρωτιέται κανείς μα από πού θα μπορέσει να κάνει ο Μητσοτάκης και από πού. Σας υπενθυμίζω λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία μόνο μερός και επέτυχε, έπεισε τους εταίρους μας, μείωσε το ΦΠΑ στην εστίαση από το 23% στο 13%. Και το ΦΠΑ στη θέρμανση, στο πετρέλαιο θέρμανσης, επίσης. Και το ΦΠΑ στις φορές, επίσης. Όταν ο Μητσοτάκης λέει, λοιπόν, θα ενισχύσω το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, που ήταν πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, και επίσης στο Ταμείο Ανεργίας, αυτοί οι οποίοι έχουν δικαίωμα επιδόματος θα είναι περισσότεροι, και επίσης ο εισαγωγικός φορολογικός συντελεστής για τα εισοδήματα κάτω από 10.000 ευρώ από το 20 θα πάει στο 9. Αυτά με συγχωρείτε πάρα πολύ. Για αυτούς που πονάνε και δυστυχούν και έχουν ανάγκη, είναι μεγάλη ανακούφιση και δείχνει το κοινωνικό πρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Μπορεί να τα εφαρμόσετε όμως αυτά, κύριε Κυκλή. Όπως το κάναμε και τότε. Σας εξηγώ λοιπόν, σας δίνω, κύριε Ραβανέ, ένα παράδειγμα του τι έγινε τότε για την αξιοπιστία μας, για το τι θα γίνει τώρα. Και σας λέω. Τι έχουμε να περιμένουμε από τον ΣΥΡΙΖΑ για την περίφημη καθαρή έξοδο, την οποία ευαγγελίζονται πολλά στελέχη του και κυβερνητικά επίσης. Είπε ο κ. Ζωμανιάς ότι έχει υπογράψει ο κ. Τσίπρας με τον κ. Τσακαλώτο τη μείωση των συντάξεων, 350 ευρώ θα χάσει μεσοσταθμικά ο συνταξιούχος, και τη μείωση του αφορολόγητου. Άρα λοιπόν θα έρθουν περικοπές μισθών και μειώσει συντάξεων, και αυτό είναι μετά τις 20 Αυγούστου που υποτίθεται ότι τελειώνει το πρόγραμμα. Υπάρχει ένα ερώτημα. Άρα δεν μιλάμε, κύριε Ραβανιά, για καμία καθαρή έξοδο. Δεν υπάρχει ένα ερώτημα. Για καμία λοιπόν, υπάρχουν αυτές, μιλάμε για μια επιτροπή. Υπάρχουν αυτά λοιπόν τα ψηφισμένα μέτρα. Όπως είπατε, μείωση συντάξεων κτλ. Έρχεται η Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, γίνονται εκλογές το φθινόπωρο του, γιατί ήταν και συζήτηση πριν αν θα γίνουν το 18 ή το 19. Πάμε λοιπόν το φθινόπωρο του. Αυτό αν το αποφασίσει η ελληνική κοινωνία, εγώ δεν προτρέχω. Αν το αποφασίσει η ελληνική κοινωνία, προφανώς. Και σας δώσω εντολή. Θα αποτρέψει την μείωση των συντάξεων. Θα σας πω. Θα την πάρετε πίσω. Θα σας πω. Το φορολογεί του. Το φορολογεί του. Θα απαντήσω καθαρά. Γιατί και αυτό είναι θέμα αξιοπιστίας. Ωραία. Γιατί υπάρχει μια. Συγγνώμη, υπάρχει ένα κρίσιμο στοιχείο. Το καλοκαίρι του 2015, το τρίτο μνημόνιο, που όλα αυτά απορρέουν από το τρίτο μνημόνιο. Το καλοκαίρι του 2015. Ψηφίστηκε. Ψηφίστηκε από αυξημένη πλειοψηφία. Καλά, αυτό το γνωρίζετε για να μην χειροκοπήσει η χώρα. Θα απαντήσω. Προφανώς. Αλλά όλα αυτά όμως από εκεί απορρέουν. Επειδή είναι πολύ σημαντικά τα ερωτήματα, θέλω να απαντήσω. Ποιο είναι το πλάνο του Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί ξαναπάει στη Γερμανία, γιατί ξανασυναντιέται με τη Μέρκελ, γιατί δίνει μάχες στα διεθνή φορά, γιατί προσπαθεί και πείθει τους εταίρους μας ότι έναντι της υπερφορολόγησης την οποία έχει εφαρμόσει ο ΣΥΡΙΖΑ, εκείνος πιστεύει σε ένα έμπροστο βαρές μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα πολύ παραπάνω από αυτά τα οποία λέει ένα οποιοδήποτε μνημόνιο, ένα ομογιού. Ελληνικής προέλευσης, δικής μας προέλευσης, που απελευθερώνει τις δυνάμεις της οικονομίας. Αν λοιπόν είσαι αξιόπιστος σε αυτό, ναι, βεβαίως έχεις δικαίωμα να ζητάς και τη μείωση των πλεονασμάτων, έχεις δικαίωμα να ζητάς και να λες ότι δεν δεσμεύομαι με μια προϋπόθεση. Αν σου επιτρέπουν, το είπε καθαρά ο Μητσοτάκης. Να πιστέψω τις προθέσεις. Από το δίθεν ολιστικό. Το θέμα είναι αν σας επιτρέψουν. Κύριε Παπαδάκη. Γιατί έχω την εντύπωση, ναι, έχω την εντύπωση ότι και ο κύριος Βέτας μπορεί να μου πει. Κύριε Παπαδάκη, εμείς με αυτές τις προθέσεις ξεκινήσαμε και δεν μας αφήσανε δανειστές. Είμαι υποχρεωμένος να σας ξαναπώ ότι σε πολύ δύσκολο καιρό το 2014, με τεράστια βάρη της ελληνικής οικονομίας, η Νέα Δημοκρατία σε αυτή την οικονομική προσπάθεια της μείωσης φορολογίας επέτυχε. Μάλιστα. Και ένα πράγμα έχει δεσμευτεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέναντι σε όλους τους Έλληνες, την πάση θυσία μείωση της φορολογίας. Λοιπόν, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα επανέλθουμε. Βλέπω και τον Γιώργο Ρωμανιά, δεν κρατιέται. Θα τα ρίξεις, Γιώργο, θα τα ρίξεις.